στους δρόμους των Χανίων βρέθηκαν το πρωί εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων και συνδικάτων του νομού, πραγματοποιώντας πορεία στο πλαίσιο του εορτασμού της εργατικής Πρωτομαγιάς. Ο φετινός εορτασμός σημαδεύεται από το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και το οποίο θα φέρει μεγάλες ανατροπές στα εργασιακά δεδομένα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, δεν έλειψαν και τα πρόοπτα όταν διαδηλωτές που πρόσκυνται στο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησαν να υψώσουν το δικό τους πανό στο τέλος της πορείας. Δεν θα αφήσουμε σε καμία κυβέρνηση, ούτε την τωρινή, ούτε και τις επόμενες, να περάσουν άβρεχτα, όπως λέμε, ό,τι θέλουν πάνω από τα σώματά μας σε σχέση με τα εργασιακά μας δικαιώματα. Συνεχίζουμε αυτό που λέμε οργανωμένα, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, οι νόμοι αυτοί αντιλαϊκοί να μείνουν στα χαρτιά. Το νομοσχέδιο έκτρωμα που έρχεται από την κυβέρνηση να συμπληρώσει τα νομοσχέδια της προηγούμενης κυβέρνησης δεν είναι θέμα ιδεοληψίας, είναι ξεκάθαρο ότι έχει να κάνει με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, οι οποίες εκφράζονται απόλυτα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εργατική Πρωτομαγιά και ό,τι αυτή συμβολίζει τίμησαν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι των αγροτών, οι οποίοι ενώνουν τη φωνή τους με τους υπόλοιπους εργαζόμενους που αντιδρούν στην κατάργηση του οκταώρου. Οι μικρομεσαίοι αγρότες μαζί με τους εργάτες της πόλης ενώνουμε τις δυνάμεις μας, ενώνουμε τον αγώνα μας για ένα καλύτερο αύριο. Είναι ζητούμενο οι αντιστάσεις, η οργάνωση από τις δυνάμεις του κόσμου της δουλειάς ενάντια στις μεθοδεύσεις και την επίθεση του κεφάλαιου και στη χώρα μας που θέλει να αναιρέσει οποιαδήποτε κατάκτηση και εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει. Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουμε τους αγώνες του εργατικού κινήματος και θα είμαστε στον δρόμο και το επόμενο διάστημα ώστε να μην κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο έκτρωμα που αυτή τη στιγμή συζητάει η κυβέρνηση ότι θα φέρει. Τη σημερινή συγκέντρωση στα Χανιά διοργάνωσαν το ΠΑΜΕ, η ΑΔΕΔΗ και άλλα σωματεία εργαζομένων από διάφορους κλάδους, ενώ τη συμμετοχή της είχε ανακοινώσει και η τοπική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.